Selects από την American Express. Εν τούτο εξοικονόμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις οικονομικές ειδήσεις από τη financialmirror.tv. Ταχύτερη από ό,τι αρχικά αναμενόταν θα είναι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 και το 2010, καθώς όπως τονίζουν οι οικονομολόγοι, η ανάκαμψη των καταναλωτικών δαπανών σηματοδοτεί το τέλος της ύφεσης. Σε έρευνα που διενήργησε το Bloomberg, η μέση πρόβλεψη των αναλυτών κάνει λόγο για ανάπτυξη 1,5% κατά μέσο όρο την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να ξεπεράσει το 10% στις αρχές της επόμενης χρονιάς και θα διαμορφωθεί στο 9,8% το 2010. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν επίσης ότι η αμερικανική οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 1,8% το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, λιγότερο από όσο προέβλεπαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται το τρέχον τρίμηνο, ενώ για το 2010 αναμένεται αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2,1%. Σημειώνεται ότι οι ενδείξεις σταθεροποίησης στην αγορά κατοικίας, η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και οι μικρότερες μειώσεις των πωλήσεων αυτοκινήτων ενισχύουν τις προβλέψεις για αύξηση των καταναλωτικών δαπανών. Σε αγορά καλυμμένων ομολόγων ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Στην πρώτη ανακοίνωσή της σχετικά με το σχέδιο αγοράς ομολόγων ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις αγορές, αλλά μόνο το συνολικό ποσό που είχε δαπανηθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης θα αγοράσουν καλυμμένα ομόλογα σε ευρώ απευθείας από τις βασικές και δευτερεύουσες αγορές κατά τη διάρκεια του 2010. Επίσης έδωσε στη δημοσιότητα και τις overnight καταθέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τοπικά κινήθηκε η ευρωπαϊκή χρηματαγορά. Στο αρνητικό κλίμα συνέβαλαν οι προβλέψεις του CEO της Renault, ο οποίος προβλέπει το 2010 εξίσου δύσκολο με το 2009, καθώς και δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου που θέλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με 10 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης. Στη Morgan Stanley τώρα, αφού η αγορά έχει υποστεί κάποια υποχώρηση, ο Διεθνής Οίκος αποφασίζει να αλλάξει πλεύση και από αρκούδα να γίνει τάβρος. Έτσι, η Morgan Stanley αυξάνει τη σύστασή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές από underweight σε ουδέτερη. Όπως τονίζει, οι χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, οι φθηνότερες τιμές των μετοχών και η χαλάρωση της έντονης bullish διάθεσης των επενδυτών δημιουργούν ένα περιβάλλον χρηματιστηριακών ευκαιριών. Από την άλλη, διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις εκφράζουν οι γκουρού, καθώς ο Warren Buffett φωνάζει ότι τα καλύτερα έρχονται, ενώ ο Νούριελ Ρουμπινί κάνει λόγο για βαθύτερη ύφεση διαρκείας και τονίζει πως ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει. Προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιανουάριο οδεύει η τιμή του αργού εν μέσω ενισχυών ότι η συνέχιση της παγκόσμιας ύφεσης θα πλήξει τη ζήτηση στον κλάδο της ενέργειας. Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έφυσε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για την παγκόσμια ζήτηση για το 2009. Ειδικότερα, τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου υποχωρούν στα 59 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας για τέταρτη εβδομάδα πωλιών. Αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου περιμένει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας για το 2010, καθώς βλέπει τη διεθνή οικονομία να βγαίνει από την ύφεση. Στην πρώτη μηνιαία έκθεσή της σημειώνει πως αναμένει την παγκόσμια κατανάλωση αργού να αυξηθεί κατά 1,7% ή κατά 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά το έτος 2010. Άνοδο καταγράφει το γεν, παραμένοντας ωστόσο κάτω από τα υψηλά επίπεδα της εβδομάδας, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τα εταιρικά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την εβδομάδα το ιαπωνικό νόμισμα αναρχήθηκε σε υψηλά 5 μηνών έναντι του δολαρίου και σε υψηλά διμήνου έναντι του ευρώ και του δολαρίου Αυστραλίας, καθώς οι επενδυτές αποχώρησαν από τις θέσεις υψηλού ρίσκου. Στις 4 ώρα Κύπρου, η ισοτιμία ευρώ δολαρίου διαμορφωνόταν στα 1,39 δολάρια και η ισοτιμία δολαρίου γεν στα 92,35 γεν. Μείωση για 8ο διαδοχικό μήνα εμφάνισαν οι εξαγωγές της Κίνας, καθώς η παγκόσμια ύφεση
έχει περιορίσει τη ζήτηση καταδεικνύοντας την εξάρτηση της οικονομίας από το πακέτο στήριξης για την τόνωση της ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 21,4% τον Ιούνιο σε αιτήσια βάση από μείωση 26,4% τον Μάιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Οι προβλέψεις των οικονομολόγων έκαναν λόγο για πτώση κατά 21%. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,5% από το Μάιο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.